Αφού είναι με κορυφαίους, θεωρώ τους υπόδικους για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ηγέτες στην ηγετική ομάδα της Χρυσής Αυγής, που επιχειρεί διαρκώς να εξυπηρετεί στα εθνικά θέματα. Και από την άλλη, το Μακεδονικό είναι και μια μεγάλη πολιτική και οικονομική επιχείρηση. Εγώ το λέω πολλά χρόνια αυτό, ότι είναι μια πολιτική business στην οποία έχουν χτιστεί καριέρες πολιτικές, εκκλησιαστικές, μηντιακές κτλ. Με την έννοια αυτή, προχτές νομίζω ότι η ομάδα αυτή των ποινικών, γιατί ποινικά χαρακτηριστικά είχαν αυτοί οι άνθρωποι, επιχείρησε ταυτόχρονα δύο πράγματα. Το ένα ήταν να ξεπληθεί εθνικά, ναι, μέσα στο συλλαλητήριο ανθρώπων που έχουν ευαισθησίες γύρω από τα ζητήματα τα εθνικά και έχουν πατριωτικές ευαισθησίες. Και το δεύτερο, ταυτόχρονα να δείξει ότι ηγεμονεύει σε αυτό το χώρο και ότι δεν θα αφήσει κανέναν άλλον εκεί να πατήσει πόδι. Σας θυμίζω ότι η αρχή της κλιμάκωσης της βίας της Χρυσής Αυγής, που οδήγησε λίγους μήνες μετά στην εξάρθρωσή της, ήταν όταν πήγε στο Μελιγαλά και απέτησε στο Μελιγαλά να μην υπάρχει κανένας άλλος δεξιός. Περίπου το ίδιο ήταν αυτή η βία χτες, κατά αναλογία. Και μάλιστα χτες είχε τα επιθετικά χαρακτηριστικά της απόπειρας εισβολής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Όχι απλώς, είχε και σχεδιασμένη εισβολή. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής, από 5 σημεία προσπάθησαν να μπουν. Είδαμε κάποια. Τις εικόνες που βλέπουμε, τώρα, βλέπουμε βουλευτές της Χρυσής Αυγής που βγαίνουν από τα σκαλοπάτια που πήγαν να κάνουν την εισβολή. Σε αυτά τα σημεία δεν είναι μόνο εκεί, είναι και από τον καράζ, είναι και από δίπλα. Πήγαν σε 5 σημεία να μπουν. Ήταν ένα σχέδιο, κατέβηκαν από τα γραφεία τους και τα λοιπά. Υπάρχουν φωτογραφίες που τους δείχνουν αρματωμένους και τα λοιπά. Ούτε μία σχέση έχουν με ειρηνικούς διαδηλωτές, αυτό είναι σαφές. Ούτε καν είναι κάποιοι διαδηλωτές οι οποίοι εξετράπησαν σε βία επειδή κλιμακώθηκε κάποια ένταση. Υπήρχε ένα συγκεκριμένο πλάνο, συντεταγμένο και τα λοιπά. Αυτό που για μένα είναι το μείζον είναι ότι σε αυτή την ένταση που ζούμε τώρα και η οποία μέσα στη βδομάδα θα συνεχίσει, διότι έχουμε και τη συζήτηση στη Βουλή. Το πρώτο είναι ότι θα πρέπει να δούμε λίγο έστω με νυφαλιότητα το ζήτημα το οποίο έχουμε μπροστά μας και είναι το ζήτημα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει πάση θυσία οι δυνάμεις του συνταγματικού τόξου να κρατήσουν έστω και τώρα αποστάσεις από αυτά τα φαινόμενα. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ ανησυχητικό να μην υπάρχει με όλη την αντιπολιτευτική κριτική, τη διάθεση, την επίθεση στην κυβέρνηση. Αυτό είναι το πολιτικό παίγνιο. Η αντιπολίτευση πρέπει να επιτίθεται στην κυβέρνηση, έτσι δεν είναι? Αλλά πρέπει έστω και τώρα να υπάρξει μια καταδίκη αυτών των φαινομένων. Και θυμίζω πόσα χρόνια ζήσαμε τα προηγούμενο διάστημα με την κυβέρνηση τότε διαρκώς να λέει καταγγέλλεται τη βία. Μα η ιστορία όμως είναι πάρα πολύ πονηρή μερικές φορές και φέρνει τον ένα στη θέση του άλλου. Μάλιστα. Και πρέπει τώρα να ξαναζήσουμε με το ίδιο έργο και πρέπει εκείνοι που ήταν με το δάχτυλο υψωμένο τώρα να μιλήσουν. Δεν μπορεί δηλαδή και η μείζων αντιπολίτευση και η ελάσσον αντιπολίτευση να μην βρίσκει κάτι να πει γι' αυτό. Σε ένα σημείο τέτοιας πόλωσης, γιατί ακούμε χαρακτηρισμούς και από τη μία και από την άλλη πλευρά, από τα δύο κόμματα τα μεγάλα αυτή τη στιγμή, που πολλώνουν τόσο πολύ την ατμόσφαιρα και χάνονται και τα όρια. Δηλαδή θέλω να πω, η κυβέρνηση λέει δεν καταδικάζει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία από την άλλη πλευρά λέει ότι αφού κατεβαίνανε τάγματα, γιατί δεν τους συλλαμβάνατε πριν, αφού τους βλέπατε. Mm-hmm. Ήτανε 2.000 αστυνομικοί κάτω. Θέλω να πω ότι όλο αυτό μέσα σε μια διαδικασία πολιτικής αντιπαράθεσης χάνει την ουσία του. Έχετε δίκιο. Και βέβαια εγώ δεν είμαι πλέον ακατάλληλος να μιλήσω για το επιχειρησιακό σκέλος αυτής της ιστορίας και να αποδώσει κανείς ευθύνες. Μπορεί να υπάρχουν, είναι άλλων ανθρώπων. Είμαστε όλοι αναρμόδιοι. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι πρέπει έστω και τώρα, και δεν επιμερίζω τις ευθύνες να πω ότι φταίει μόνο η αντιπολίτευση, και η κυβέρνηση έχει ευθύνες για το πώς αυτή η συζήτηση γίνεται σε υψηλούς τόνους και με τον τρόπο στον οποίο τέθηκε στο δημόσιο διάλογο. Αλλά πρέπει έστω και τώρα, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που είμαι καθαρά, σαφώς υπέρ της κύρωσης της Συμφωνίας των Πρεσπών, το έχω πει, το έχω αρθρογραφήσει, έχω μιλήσει. Αλλά ανεξαρτήτως αυτού, ο καθένας μας, είτε λέμε ναι, είτε λέμε όχι στη συμφωνία, έχουμε ευθύνη αυτή τη στιγμή όχι μόνο για το τι λέμε εμείς, αλλά για το τι λέει και τι κάνει ο άνθρωπος που είναι δίπλα μας. Διότι μπορεί εγώ να είμαι ένας πατριώτης με εθνικές ευαισθησίες και να λέω ότι αυτή η συμφωνία απειλεί τα εθνικά μου δίκαια. Δικαιούμαι να το πω. Αν δίπλα μου, στη δική μου φωνή, ξεπλένεται ένας υπόδικος νεοναζί, κάποια στιγμή έχω ευθύνη και εγώ. Από την άλλη όμως θα έλεγε κανείς, για να κάνουμε και το δικηγόρο του διαβόλου, εγώ να βάλω την έξι δικηγόρος μέσα στο... Μα είναι δικηγόρος. Μπορώ να γίνω και του διαβόλου κάλλιστα. Ωραία, άρα λοιπόν τι μου λέει ο κ. Παπαϊωάννου, να κάτσω σπίτι μου επειδή δίπλα μου θα βγει ο φασίστας, δηλαδή να κάτσω με οι πολλοί για να βγουν οι λιγότεροι, το λέω αυτό, ελπίζοντας ότι είναι οι λιγότεροι.
Όχι. Λέω όμως, απολύτως σωστό είναι το ερώτημα και εύλογο, να βγει στο δρόμο, το δικαίωμα του συνέρχεστε είναι ιερό δικαίωμα, αλλά να βγει στο δρόμο και να φροντίσει ο διοργανωτής του συλλαλητηρίου, αυτοί που βγάζουν τα συνθήματα από τα μεγάφωνα κτλ. Και κυρίως τα πολιτικά κόμματα, κυρίως οι άνθρωποι που ήταν εκεί οι πρώην πρωθυπουργοί χτες. Δεν είναι, δηλαδή υπάρχει ένας θεσμικός ρόλος ακόμη και το να εγκαταλείψεις το αξίωμα. Έχεις ευθύνη για το τι γίνεται. Θα ήθελα να το προχωρήσω λίγο, γιατί η αντιπολίτευση κάνει λόγο, κατηγορεί το επιχειρησιακό σχέλος, γιατί δεν τους απομάκρυνε όταν τους είδαμε πηγαίνουν σε διδαγμένα. Γιατί οι διαδηλωτές και οι οργανωτές δεν τους απομάκρυναν όταν τους είδαν να πηγαίνουν συνταγμένα. Αυτό είναι ένα έργο που το έχουμε ζήσει πολλές φορές και έχω την αίσθηση. Σε πολλές συγκεντρώσεις, το ξέρετε κι εσείς, σε πολλές συγκεντρώσεις όταν δεν θες. Κύριε Φρούρη, θα πει. Βεβαίως. Όταν δεν θες να συγχρονιστείς με κάποιους, τους απομακρύνεις. Ναι, αλλά τώρα δεν περιμένεις την αστυνομία να το κάνει. Εντάξει. Γιατί δεν έχουν κάνει έγκλημα όταν κατεβαίνουν στον δρόμο. Καλά, και αυτοί όμως κατεβαίνανε σχεδόν οπλισμένοι. Έχω την αίσθηση ότι μόνο ένας πολιτικός χώρος έχει καταφέρει να περιφρουρήσει τις συγκεντρώσεις του, το ΚΚΕ. Έχει περιφρουρήσει. Σε αυτό ας είμαστε λίγο. Σε μπλοκ και διαλύονται μετά. Εγώ θα πω το εξής. Ο άνθρωπος που κατεβαίνει στην πορεία κατεβαίνει σε μια πορεία, σε μια διαδήλωση. Κανένας δεν μπορεί να του κόψει το δικαίωμα να κατέβει στην πορεία, έστω και αν πηγαίνει σε δεδεγμένα. Ωραία. Αυτό όμως για μένα είναι. Και συνεχίζω αυτό που λέτε. Αστυνομία, οι αρχές. Κατεβαίνει μόνος του με την οικογένεια δυνατός, λιγότερο δυνατός. Άμα δει κάποιον ο οποίος έχει επιθετική διάθεση, δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί να τον απομακρύνει μόνος. Υπάρχουν διοργανωτές οι μπορεί. Εγώ αυτό που λέω πάντως είναι ότι τη χτεσινή συγκέντρωση, ανεξαρτήτως των ευθυνών της αστυνομίας, οι οποίοι ξαναλέω μπορεί να είναι μικρές ή μεγάλες, δεν το ξέρω. Πάντως σε ό,τι με ενδιαφέρει. Δεν υπάρχουν πολιτικές συλλήψεις. Σε ό,τι με αφορά αυτή τη στιγμή, έχει μια σημασία ότι η Χρυσή Αυγή χτες παραβίασε βιαίως το δικαίωμα των συμπολιτών μας στο συνέρχεστε, διότι η διάλυση της διαδήλωσης, ας μην γελιόμαστε, έγινε όταν ξεκίνησαν συντεταγμένα 100-200 άνθρωποι που προσπαθούν να επιτεθούν και να μπουν στο κοινοβούλιο. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι η Συμφωνία των Πρεσπών θα ψηφιστεί ή δεν θα ψηφιστεί την Πέμπτη το βράδυ. Την Παρασκευή το πρωί έχουμε μία ευθύνη όλοι να φροντίσουμε ως κοινωνία να μην βγούμε ανεπανόρθωτα τραυματισμένοι από αυτή τη διαδικασία. Διότι όποτε στην Ελλάδα συζητήσαμε για τέτοια θέματα και πολιτευτήκαμε για τέτοια θέματα με όρους διχαστικούς, μπορεί να υπήρξαν πρόσκαιρα πολιτικά ωφέλη, αλλά οι ζημιές ήταν μακροχρόνιες και επώδυνες. Πιστεύω ότι θα ψηφιστεί η συμφωνία. Όχι, δεν μιλάω για την ψήφιση. Ψηφιστεί, δεν ψηφιστεί. Την Παρασκευή το πρωί ψηφίζει. Νομίζω ότι από αυτήν την ιστορία θα χρειαστεί προσπάθεια για να προχωρήσουμε. Διότι υπάρχει και μια προσπάθεια παραπληροφόρηση συστηματική. Εγώ ξέρω από τα σχολεία ότι μοιράζουν, για παράδειγμα, φυλάδια στα σχολεία που λένε διάφορα απίθανα πράγματα. Ότι την Παρασκευή το πρωί δεν θα μπορούν τα προϊόντα της Θεσσαλονίκης να λέγονται μακεδονικά. Ότι οι άνθρωποι δεν θα λέγονται Μακεδόνοι στη Μακεδονία κτλ. Όταν αυτό ενσταλάσσεται ως δηλητήριο σε 12χρονα παιδιά του Δημοτικού, σε 10χρονα. Είναι ένα ζήτημα. Κύριε Παπαϊωάννου, όμως να σας πω κάτι και θέλω να σας ρωτήσω σε αυτό. Το γεγονός ότι η δίκη της Χρυσής Αυγής σέρνεται επί τόσα χρόνια. Δεν σέρνεται η δίκη. Η δίκη προχωράει αυτή τη στιγμή με τους πιο ταχείς ρυθμούς που μπορεί να προχωρήσει. Υπάρχει δικάσιμο. Υπήρξε καθυστέρηση στον πρώτο 1,5 χρόνο με ευθύνες, οι οποίες κάποια στιγμή να τις συζητήσουμε. Αλλά η δίκη εδώ και 2 χρόνια προχωράει και τώρα πια γίνονται δικάσιμοι, σας λέω, κάθε μέρα. Υπάρχει συστηματική προσπάθεια κολυσιεργίας από την πλευρά των κατηγορουμένων. Γιατί ξέρετε, αυτοί μπήκαν φυλακή, βγήκαν φυλακή και είναι έξω πάλι και χαιρετούν ναζιστικά. Και είναι μέσα στη Βουλή. Αλλά στη χώρα μας, νομίζω το είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά, υπάρχει και καλώς υπάρχει το 18μήνο της προφυλάκησης. Και μένα με θυμώνει και με λυπεί να βλέπω αυτούς τους ανθρώπους έτσι. Αλλά από την άλλη, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κολυσιεργία από την πλευρά τους. Το δικαστήριο τηρεί όλες τις προδιαγραφές της ποινικής διαδικασίας και όλα τα δικαιώματα. Να ενημερώσουμε ότι αυτό που έχουν κάνει είναι να απαιτήσουν, το έχουν το δικαίωμα μέσα των συνηγόρων τους, όλοι αυτοί που είναι βουλευτές, να ακουστούν και να διαβαστούν όλες οι ερωτήσεις τους στις Βουλή. Όλες οι ερωτήσεις. Ο Λαγός και ζήτησε και ακούστηκαν 2.500 κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Γι' αυτό δεν λέει. Αλλά υπήρχαν και προβλήματα με τα κτίρια, δηλαδή δεν μπορούσαν να γίνουν. Αυτό έγινε πριν από 4 χρόνια. Μιλάμε τι γίνεται τώρα και λέμε ότι κανονικά προχωράει καθημερινά. Κατά τη γνώμη μου, αυτό δείχνει ένα πράγμα, το πόσο σε αυτή την πρακτική εγκλωβίστηκε η ίδια η Χρυσή Αυγή, σε αυτή την παράταση. Όλες όλο το κείμενο. Αυτοί. Αλλά έχει εγκλωβιστεί σε αυτό και νομίζω ότι και οι κινήσεις της δείχνουν σε έναν βαθμό ένα πανικό εν ώψη της ετοιμιγορίας, κυρίως για το ερώτημα της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης. Τέλος 19, ελπίζω. Πάντως, μια συντεταγμένη πολιτεία και ένας θεσμός κορυφαίος. Ελπίζει, είπε.
Ναι, υπολογίζουμε τέλος 19, αρχές 20. Μπορεί να υπάρχουν αιτίες για την καθυστέρηση. Ναι. Δεν πρέπει να προηγούνται οι σκέψεις για λύση. Δηλαδή, μπορεί να έρθει κάποιος να βάλει σε αυτό το μηχανισμό να δημιουργήσει τέτοιου είδους εμπόδια. Στις 2.500 επερωτήσεις. Δεν πρέπει να βρίσκει τρόπους να τα ξεπερνά. Εγώ θα πω ακόμα με ταχύτερες διαδικασίες, με όλους να δουλεύουν φουλ για αυτή την υπόθεση. Έτσι θα έπρεπε. Γιατί, ξέρετε, δεν διαφωνώ. Δείτε, εγώ δεν απολογούμε των καθυστερήσεων τη δικαιοσύνη στη δίκη τη Χρυσή Αυγή. Δεν έχω κανένα λόγο. Και εγώ ενοχλημένος είμαι όπως είστε κι εσείς. Απλώς το εξηγώ και λίγο γνωρίζοντας το τι γίνεται μέσα στο δικαστήριο. Αλλά έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και ψυχραιμία. Με το καλό του δικαστήριο τη κατηγορία. Να είστε καλά. Έρθουμε στην ορκομοσία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Διαφημίσει. Όχι, πάμε στον Προκόπη Αγγελόπουλο. Α, προκοπής. Βέβαια, Υπουργείο.